Μήλων της έρηδος μεταξύ Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στάθηκε το φλέγον θέμα της απόθεσης απορριμμάτων δεδομένης της εκπνοής προηγούμενης παράτασης που είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτιας κ. Δούρος αλλά και της απουσίας χειροπιαστών λύσεων προς παρουσίαση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλούμενους ισχυρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει παρά την κατάθεση προτάσεων για χιτά στο Τριεθνές κόντρα σε προηγούμενες αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ και των αντιδράσεων του Δήμου Λοκρόων. Στον κύριο Δημάτο, η πρότασή του και η δέσμευσή του για τα σκουπίδια μέχρι 20 Αυγούστου στην Ελλάδα ισχύει, δηλαδή στη 21, τι θα κάνουμε κύριε Δημάτο? Ο Κώστα λοιπόν, επειδή δεν έχει αλλάξει το καταστατικό, αναλάβαμε πολύ αργά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ουσία δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν και χρήματα. Εσείς δεν τα βάλατε. Δεν με αφήνει να... κύριε Πρόεδρε. Τι αφού σας είπα, είσαι εκτός θέματος. Δεν σας ρώτησε αυτό. Παρακαλώ. Δεν σας ρώτησε αυτό. Μην διακόπτε την. Σας διακόψε κανείς. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μην διακόπτε. Με συγχωρείτε. Όχι, μην διακόπτε. Θέλω την απάντηση. Αυτό που το παρακαλώ. Δεν μίλησα για τον Φώστα. Μίλησα για τη δέσμευση του Δημάρχου ότι τα σκουπίδια στην Ελλάδα θα πάνε μέχρι 20 του μηνός. Στις 21 λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει ο κύριος Δήμαρχος? Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σαφέστατα. Παρακαλώ πολύ, μην διακόπτε, ακούστε. Επειδή μιλήσατε λοιπόν και προηγουμένως για το Φώστα, οφείλω να ενημερώσω το Σώμα για να μην είναι μονόπλευρα ενημερωμένο από εσάς ότι είστε ακόμα πρόεδρος. Βεβαίως, όπως σας είπα, στην ουσία ο Φώστα δεν υπάρχει, διότι ούτε το καταστατικό έχει αλλάξει. Ο Δήμος των Λοκρών δεν έχει πληρώσει όλο το κεφάλαιο για να μπορούμε από την 1η Ιανουαρίου να πληρώνουμε κανονικά οι Δήμοι. Υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει και θα συνεχιστεί, πιστεύω, να λειτουργεί. Σήμερα ακόμα δεν μας φέρατε θέμα η μυρίση κάτι για τα σκουπίδια. Και λέω ο κύριος Δήμαρχος, σε απάντηση στον κύριο Γρήγορο. Θεωρώ ότι για να στείλω απάντηση στο Φώστα θα πρέπει να συνεδριάσω Φώστα. Τι να συνεδριάσω Φώστα να πει, γιατί δεν έστειλε πρόσκληση στα mail του? Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα, δυναμητίζοντας τη συνεδρίαση και εξωθώντας εκπροσώπους της αντιπολίτευσης τη χρήση βαρύτητα των χαρακτηρισμών που διέκοψαν επανειλημμένως στη συνεδρίαση. Παλεύω μόνος μου μέσα στα κύματα και έχω και εσάς αντιπάλους. Σταματήστε αυτό το τρόπο διοίκησης του Δήμου. Ξεκαθαρίστε τα θέματα. Βάλτε μπούσουλα, βάλτε στόχο, βάλτε σειρά. Εγώ σας είπα μια χρονική στιγμή, 20 ημερών, είμαι σε καλό δρόμο. Εάν νομίζετε ότι αν δεν κάνω αυτό μπορείτε να βγείτε στους δρόμους και αργήσω λίγο, που δεν ξέρω, θα με πάρει 20-30 μέρες πόσο θα είναι, γιατί καμιά φορά στους Δήμους και οι Δήμαρχοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση από την αντιπολίτευση, από άλλους παράγοντες ή από άλλες δημοτικές περιφέρειες. Και πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Και πρέπει να σέβομαι και αυτή τη γνώμη τους. Όμως έχω βρει το δρόμο και είναι σε καλό δρόμο και πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 20-30 μέρες θα μπορούν... Άλλες 20-30 μέρες θα δίνεις. Αν θέλετε μην δίνετε κύριε εγώ. Εγώ θα δώσω εσείς επαγγελματικά. Λοιπόν, εγώ είπα γιατί έκανα διαβουλεύσεις. Αν νομίζετε σε διαβουλεύσεις που έκανα 20 μέρες να λύσω το θέμα τόσων ετών, επειδή θα αργήσω ακόμα 20 μέρες. Γιατί δεν μας το λέγατε από την αρχή αυτό το πράγμα? Μα το ήξερα. Τώρα που αργήσαμε σήμερα, που ανακοινώσει ότι ανακοίνωση ότι η παροχή θα κοστίσει 2.000, ξέρετε να κάνετε. Κύριε, εγώ όπως το είπε αυτή. Σε παρακαλώ, Πρόεδρε. Τι είπε? Καταρχήν θα μειώσει τον τόνο τη φωνή σα. Γιατί το είχα μειώσει? Παρακαλώ, για να πεθάνει ο Δούρος. Το είπε και εγώ. Να μου ρίξει νερό στη στιγμιότησή μου. Δεν θα μειώνει τον τόνο σε τέτοιε περιπτώσει. Και όταν το ρωτάει ο Καράτα να απαντάει στο τέλο των ρωτήσεων μετά από 30 μέρε πάλι. Δεν αντέχω τα ψέματα του πλέον. Δεν έγινε το λόγο έτσι. Κι άμα δεν έχω τον πένα σε τέτοιε περιπτώσει, δεν θα με πεθάνει κανένα. Κύριε Βογό. Δεν θα με πεθάνετε. Κύριε Βογό, θα σα βγάλω ένα κοντά. Αν μπορείτε το κάνετε. Τα σκουπίδια 21 του μηνός που θα πάνε, κύριε. Δεν μας είπε την προηγούμενη φορά 20, τελείωσε, γεια σας. 21 του μηνός ο δρόμος θα κλείσει. Εξηγημένα θα πάνε. Παρακαλώ κύριε, καθίστε κάτω, δεν έγινε το λόγο. 21 του μηνός. Καθίστε κάτω, δεν έγινε το λόγο. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Υπάρχει σκουπιδότοπος αντίκτυας. Το κλείσμα.
θέμα εκτονώθηκε τελικά μετά από παρέμβαση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Γιάννη Γρίβα, αλλά και της αστυνομίας, που όμως άφησαν νέολα τόσο το θέμα των σκουπιδιών, όσο και της χάραξης νέας αυστηρής τιμολογιακής πολιτικής για την ίδρυυση. Κύριε, έχετε το λόγο να μιλήσετε. Άντε, σοβαρευτείτε. Άντε, βρίσκετε. Σοβαρευτείτε. Άντε, σοβαρευτείτε. Άντε, σοβαρευτείτε. Θέλω από τη δική μου μεριά να απευθύνω μια έκκληση σε όλους. Και σε όσους την τελευταία φορά απίθυναν χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν με το επίπεδο ενός Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δήμου που έχει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να υπάρχει αποφάσεις. Τους ζητώ και τους παρακαλώ να αποσύρουν και να θεωρήσουν ότι αυτές οι εκφράσεις δεν υπόθηκαν ποτέ. Να μην συνεχίσουμε σε αυτό, αλλά να ξεκινήσουμε τα θέματά μας από αρχή, να βάλουμε όλοι κρασί στο νερό μας, να χαμηλώσουμε στους τόνους. Υπόθηκαν κάποιες κουβέντες παραπάνω. Εκφράσεις φοβάμαι είναι άκυρες. Παραδείγματος χάρη, εγώ χώρω το δικαίωμα να πάω αύριο και να πω στην Ελλάδα, κανένα δεν με πληρώσει λογαριασμού. Γιατί με ποια τιμολόγια του στέλνουν. Και αν υπάρχει τιμολόγιο στο νερό του Δήμου, πέστε το μου να το ξέρω. Και αν τόσο πολύ σα πέσαν τα προβλήματα, 8 μήνες δεν μπορεί να κανονίσουμε τιμολογιακή πολιτική. Και αν μου πείτε ότι μέχρι τον Μάη ήταν η ΔΕΕ, μα δεν πήραμε απόφαση να την καταργήσουμε. Δεν ξέραμε τι θα βρούμε μπροστά μας.